Η αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι πάρα πολύ όμορφη. Με τόσες όμορφες φατσούλες γύρω μας, αρχίζουμε και νιώθουμε κι εμείς νέοι. Καλώς ήρθατε λοιπόν, παιδιά. Καλώς ήρθαν οι γονείς σας. Καλώς ήρθαν, αν ήρθαν, οι εκπαιδευτικοί σας. Και βεβαίως οφείλουμε να καλωσορίσουμε και όλους τους εκπροσώπους, τους 17 εκπροσώπους από τις βιβλιοθήκες που δραστηριοποιούνται ανά την Λεσβιακή Ήπεθρο. Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα του Μουτζούρη ξεκίνησε σε συνεργασία δειλά-δειλά με συλλόγους γονέων να διοργανώνει μαθητικούς διαγωνισμούς, πότε λογοτεχνίας, πότε ζωγραφικής. Είναι η δεύτερη χρονιά. Για μας όμως, ως Περιφερειακή Αρχή, τουλάχιστον με τα τώρα δεδομένα, είναι η τελευταία χρονιά. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι βεβαίως και την επόμενη τετραετία, πενταετία θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να ξαναοργανώσουμε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων αυτόν τον διαγωνισμό. Επιτρέψτε μου, επειδή είναι η τελευταία, όπως είπα, φορά, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που μου εμπιστεύτηκε την αρμοδιότητα του πολιτισμού. Στον Κώστα του Μουτζούρη, και πρέπει να σας πω, να καταθέσω, δεν τα λέω για τον καλοπιάσω, δεν θέλω τίποτα από εκείνον, αλλά θέλω να πω την αλήθεια. Θέλω να καταθέσω ότι είμαι τυχερή που συνεργάστηκα με ένα δάσκαλο που πάνω απ' όλα διαθέτει καλλιέργεια. Καλλιέργεια η οποία βοήθησε ο Πρίτανης να σταθεί δίπλα στον πολιτισμό, αν και τεχνοκράτης. Είμαι τυχερή γι' αυτό, καθώς επίσης είμαι τυχερή γιατί ο Άρης ο Σπέρκος και οι σύλλογοι των σχολείων, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των δημοτικών σχολείων Βαριάς, Καλονής, 3ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλίνης και 6ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλίνης, συνεργάστηκαν μαζί μας και ήρθαν να βάλουμε κοινό στόχο που ήταν και είναι διαχρονικά το μεγάλο προϊόν μας. Οι καλλιεργημένοι άνθρωποι που προήλθαν από αυτό το νησί διαχρονικά από τον 6ο-7ο αιώνα. Τυχεροί λοιπόν είμαστε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσα παιδιά συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό, ανεξάρτητα από το ποια θα πάρουν τα βραβεία, να ευχαριστήσουμε τους δασκάλους για την καλλιέργεια που προϋποθέτει το να παροτρύνουν τα παιδιά. Είπαμε για τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και βεβαίως να ευχαριστήσουμε τους γονείς. Να ευχαριστήσουμε τους γονείς που επιτρέπουν και ανοίγουν δρόμο στη φαντασία των παιδιών. Δεν είναι φασόλια τα παιδιά που τα σπέρνουμε στα μπέλη και ό,τι βγει. Το έδαφος πρέπει να προϋποθέτει για καλλιέργεια. Σας ευχαριστούμε εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής. Σήμερα η Περιφερειακή Αρχή που στέκεται στο πλάι των λέσβιων λογοτεχνών και όχι μόνο των λογοτεχνών του Βορείου Αιγαίου, αλλά σήμερα είμαστε για τους λογοτέχνες, τους συγγραφείς. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε βγάλει ανοιχτή πρόσκληση στις βιβλιοθήκες που ενδιαφέρονταν στα διάφορα μέρη, να τους προμηθεύσουμε με τα βιβλία που αγοράζει η Περιφερειακή Αρχή προκειμένου να στηρίξει τους συγγραφείς. Για μας είναι πολύ σημαντικό η ενεργοποίηση κατά τόπους βιβλιοθηκών που να είναι ανοιχτές στα παιδιά, ανοιχτές στους κατοίκους, γιατί η καλλιέργεια δεν μπορεί να συμβεί μόνο από τους δασκάλους. Πρέπει να υπάρχουν και τα εργαλεία. Όταν λοιπόν απουσιάζει το κράτος, η Περιφερειακή Αρχή αναλαμβάνει και αυτό. Σήμερα επίσης έχουμε τη χαρά και τη τιμή συμβολικά, πέρα από τους διαγωνιζόμενους μαθητές που είπαμε ότι είναι των δημοτικών, να βραβεύσουμε ένα συντοπίτη μας, ένα παιδί που ένα όνειρό του, η φαντασία του, γέννησε ένα δημιούργημα.
γέννησε ένα δημιούργημα τέχνης στο ποιητικό πανελλήνιο, στο 10ο πανελλήνιο μαθηματικό, μαθητικό διαγωνισμό ποίησης. Είναι ο Ορέστης Μιχαλακέλης, μαθητής του γυμνασίου Γέρας, που πήρε το 2ο πανελλήνιο βραβείο με θεματική του διαγωνισμού «Η επέτειος των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή». Και ο τίτλος του ποίηματος ήταν «Μαύρος Αύγουστος». Το ότι μπορούν... σήμερα να εμπνέονται παιδιά και να γράφουν ποίηματα για το Μαύρο Αύγουστο, για μας είναι μεγάλη ελπίδα. Θα μας το διαβάσει. Αρκετά σας ζάλισα, αλλά έπρεπε να τα πω. Ο λόγος στον οικοδεσπότη, τον κύριο Περιφερειάρχη, απλώς έκανα ένα μακροσκελή πρόλογο, προκειμένου όλοι να είμαστε ενημερωμένοι για το τι κάνουμε σήμερα. Για μας είναι μεγάλη χαρά. Είναι γιορτή των γραμμάτων η σημερινή μέρα. Κύριε Περιφερειάρχα, παρακαλώ. Μετά τη χυμαρόδη ροή της Αναστασίας, λίγα έμεινα να πω. Ευχαριστώ καταρχήν για αυτά που ανέφερες για μένα, για την ημετέρα ταπεινότητα. Χαίρομαι που είναι στα παιδιά και στους εκπροσώπους των βιωθικών και στον ποιητή μας από τη Γέρα. Και χαίρομαι που είναι μια τελετή που έχει τρία σκέλη, όπως τα ανέφερε η Αναστασία, γιατί αυτή η περιφερειακή αρχή πιστεύει στον πολιτισμό, όπως πιστεύει και στον αθλητισμό. Χαίρομαι που σήμερα είναι αυτός ο διαγωνισμός ο μαθητικός. Πριν μια εβδομάδα στα γυμνάσια του κ. Καλαμάτα ήταν ο ποιητικός διαγωνισμός, όπου πήραν και εκεί βραβεία κάποια παιδιά. Και έτσι όλα αυτά αποτελούν μια μαγιά πολιτισμού στη νέα γενιά, τους ανερχομένους λογοτέχνες. Η Ελλάδα από την παλαιά, από την αρχαιότητα, τι ήτανε? Πολιτισμός. Λογοτεχνία. Ποίηση, τέχνες, μουσική. Κάπου έχω πει, αν σου ρώει στην Ελλάδα και τώρα, τι θα μείνει? Θα μείνει η θάλασσα, ο ουρανός ο μπλε και ο πολιτισμός. Όποιος αγνοεί τον πολιτισμό, φεύγει από την όρμα της Ελλάδος. Εμείς, αν θελήσει ο κόσμος να συνεχίσουμε το έργο και την επόμενη χρονιά, θα συνεχίσουμε αυτά τον πολιτισμό. Πριν από λίγο ήμουν στο κάστρο της Μυτιλίνης, όπου άλλα παιδιά από δημοτικά σχολεία επισκέπτονται το κάστρο, όπου έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά από την αρχαιολογία, με χρηματοδότηση από την περιφέρεια, από το ΕΣΠΑ, και κατάφερε η αρχαιολογία και τα χρήματα που έδωσε το ΕΣΠΑ να κάνει τους Μυτιλινιούς, τους Λεσβίους, να συνομιλούν με τα ακτίσματα, με το κάστρο. Κατάφερε να φέρει τους Μυτιλινιούς εκεί πέρα. Η Μυτιλίνη, η Λέσβος, αυτά έχει να προβάλλει, τον πολιτισμό, αρχαιόθεν, και εκεί θα επιμείνουμε. Δεν είναι μόνο οι δρόμοι, ή τα αεροδρόμια, ή τα λιμάνια, είναι ο πολιτισμός. Είναι η ειδοποιός διαφορά της χώρας μας. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή, ευχαριστώ την Αναστασία που τα οργάνωσε όλα αυτά και βρήκα και εγώ ευκαιρία να πω δύο λόγια. Ευχαριστώ που ήρθατε, παιδιά. Είναι ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μαζί μας, ο κύριος Βούλγαρης. Κύριε Βούλγαρη, ελάτε παρακαλώ προς τα δω. Είναι επίσης και ο κύριος Πετρογιάννης, ο εκδεξιών μου με το πολύ ωραίο χρώμα του πνεύματος στο ΜΟΜ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πετρογιάννη και τον Άρη το Σπέρκο. Ελάτε λίγο. Έτσι, μπράβο. Ελάτε, δεν πειράζει που εσείς είστε πιο νέοι, μπορεί να είστε όρθιοι. Για το τελετουργικό μέρος, θα έλεγα ότι θα ήθελα να ακούσουμε πρώτα τον Ορέστη τον Μιχαλακέλη. Να έρθει εδώ και να μας απαγγείλει το ποίημα που έστειλε στο διαγωνισμό και για το οποίο βραβεύτηκε. Του οφείλουμε όλοι ένα χειροκρότημα για αυτή τη φαντασία. Σ' ακούμε, Ορέστη. Άνθρωποι σκεφτεί, τρέχουσα τρελή. Με παιδιά στα χέρια, με καρδιά κλειστή.
Ψάχνουν τους δικούς τους, βρίσκουν τους εχθρούς τους. Δάκρυα ποτάμι τρέχουν στο σκοτάδι. Χάθηκε η πατρίδα, πέθανε η ελπίδα. Ο ξεριζωμός στέκει εκεί ορθός και η προσφυγιά άνοιξε πανιά. Αχ, πατρίδα Έρμη, ήσουν ακυρά. Γέροντες, παιδάκια σαν μικρά σποράκια. Έρημα κλωράκια στον τρελό βοριά. Η αγκαλιά της μάνας σαν ζεστή φωλιά. Κλείνει τα παιδιά της, τι παρηχωριά. Σπίτια φλογισμένα, μάτια δακρυσμένα. Χέρια παγωμένα, τζάμια ραγισμένα. Σμύρνη λαβωμένη, ήσουν πενεμένη. Ξακουστεί στα πέρατα και στην οικουμένη. Ποιος τον φανταζόταν το τούτο κακό. Άνθρωποι σπουδαίοι νιώθουν τελευταίοι. Χάθηκε η ζωή τους, πάρθηκε η ψυχή τους. Αχ, πατρίδα Έρμη, πόσο συμφορά. Βάρκες φορτωμένες, σάρκες τσακισμένες. Μάνες αχαμένες ψάχνουν στη φωτιά. Πού είναι τα παιδιά τους, πού είναι τα όνειρά τους. Μαύρα όλα μοιάζουν. Πάει ξυγνεσιά. Αύγουστο μήνα της χαράς, πώς έγινε στη συμφορά. Πόσες ζωές, πόσες ψυχές χάθηκαν μέσα στις φωτιές. Σμύρνη μου πόλη αρχοντική, μεγάλη ένδοξη τρανή. Πώς έγινε σε μια στιγμή του κόσμου η καταστροφή. Ο Ορέστης, ετών 13. Τη χαμένη πατρίδα την έχει στην καρδιά του και μας την κατέθεσε. Ο άγνωστος ελίτης της Μυτιλίνης είναι το δώρο από την Περιφερειακή Αρχή για τον Ορέστη, γιατί η σπορά του ελίτη δεν τέλειωσε ποτέ και ούτε θα τελειώσει από σε αυτόν τον τόπο. Αφού είναι και Παναθηναϊκός, εντάξει. Όλη αυτή η προσπάθεια είναι η τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Η δεύτερη. Η δεύτερη. Δεν ήμουν εγώ διευθυντής εκπαίδευσης στις προηγούμενες. Λίγο πιο κοντά, γιατί δεν ακούγεστε. Δεν ήμουν διευθυντής εκπαίδευσης άλλες δύο. Την πληροφορήθηκα με την τοποθέτησή μου και ήταν σε εξέλιξη. Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια, αναδεικνύει τα καλά του πολιτισμού που κατ' ουσία ενώνει και όλους τους λαούς, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ιδιαιτερότητα της Ελλάδος. Αν για να ευλογήσουμε τα γένια μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και από τους εν γέννη λαούς προηγούμαστε. Βάζουμε τα παιδιά από μια μικρή ηλικία σε όλη αυτή τη διαδικασία, δοκιμάζουν και τυχόν δυνατότητες που έχουν μέσω αυτής της προσπάθειας εξελίσσονται σε ικανότητες και μπορούν να βρουν το στίγμα τους μελλοντικά. Επικρατώ αυτή την προσπάθεια και εύχομαι να συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Στρατάκη, την προηγούμενη διευθύντρια, σωστά τα λέω, κύριε Βούλγαρη, ωραία, η οποία συνεργάστηκε μαζί μας. Θέλω τον Άρη, τον Σπέρκο και τον κύριο Πετρογιάννη να μας πούνε δύο λόγια για το διαγωνισμό και βεβαίως να ανακοινώσουμε και τα βραβεία, που τα βραβεία δεν έχουν κανένα άλλο στόχο παρά να αποδείξουν ότι υπάρχει το «Εφ αγωνίζεστε», η άμυλα, και πρέπει να υπάρχουν. Ολονών όμως η προσπάθεια είναι πολύ σημαντική, γιατί δεν χρειαζόμαστε έναν ή δυο ή τρεις, χρειαζόμαστε 1013. Αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που θέλαμε και θέλουμε να περάσουμε με αυτό το διαγωνισμό. Το επαγωνίζεστε, η ευγενής άμυλα και η αξία της συμμετοχής είναι άλλωστε αυτή που μετράει. Η προσπάθεια, ως εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε σαφώς κάποιους ανθρώπους που μας στήριξαν και είναι δίπλα μας και θα συνεχίσουν να είναι σε αυτή μας την προσπάθεια, αφού άλλωστε σκοπός μας είναι να γίνει θεσμός αυτός ο διαγωνισμός. Ευχαριστούμε λοιπόν, καταρχάς να πούμε μπράβο σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και σε αυτά που κέρδισαν και ήρθαν στις πρώτες θέσεις, αλλά και σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό. Μπράβο σε όλους, σε έναν προς έναν ξεχωριστά. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτσούρη, την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, την κυρία Αντωνέλη, την κυρία Στρατάκη ως πρώην διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι περιφερειακή, περιφερειακή διευθύντρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Βόρειο Αιγαίου. Βεβαίως τον κύριο Βούλγαρη ως νυν διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Να πω μόνο, δεν θα σας κουράσω πολύ, ότι στην πρώτη μας, στον πρώτο μας διαγωνισμό οι συμμετοχές ήταν περίπου 50. Φέτος, στον δεύτερο, αγγίξαμε τις 400 συμμετοχές και στόχος μας είναι να μεγαλώσει ακόμα παραπάνω. Κλείνοντας, θα πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ και μπράβο και θα του δώσω αμέσως τώρα το λόγο στον Άρη τον Σπέρκο, που είναι ο εμπνευστής αυτής της ιδέας και από εκείνον ξεκίνησε η όλη προσπάθεια, σαφώς με τη βοήθεια όλων όσων ανέφερα προηγουμένως. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια, καλή πρόοδο να έχετε. Δεν θα σας κουράσω και πολύ, ελπίζω. Τα είπε τα περισσότερα ο Λάβρος, θα κάνω μια, ας το πούμε, μικρή ιστορική αναδρομή, δεν είμαστε και δεύτερος διαγωνισμός είναι εδώ. Όλη αυτή η ιδέα βασίστηκε στο ότι θέλαμε αφενός να ενεργοποιήσουμε λίγο τη φαντασία των παιδιών και να τα φέρουμε ακόμη πιο κοντά στο βιβλίο, να ενεργοποιήσουμε τη δημιουργικότητά τους. Πέρα από αυτό, στόχος μας ήταν να έρθουν κοντά και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και τα σχολεία γενικότερα, οι μονάδες σχολικές και οι παιδευτικοί μαζί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το όσο δυνατόν καλύτερο μέσα από αυτή την προσπάθεια. Η πρώτη προσπάθεια είχε τόσες λίγες συμμετοχές, γιατί δυστυχώς δεν προλάβαμε να έρθουμε σε συνεννόηση με την πρωτοβάθμια, οπότε έγινε εξωτερικά, ας το πούμε έτσι, αυτό. Με το που καταφέραμε και πήραμε την έγκριση από την πρωτοβάθμια και προώθηση τον διαγωνισμό μας στα σχολεία, αμέσως είχαμε αυτές τις 358 συμμετοχές και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα παιδιά και όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν και βοήθησαν τα παιδιά, γιατί όλη η προσπάθεια αυτή έγινε εντός των σχολικών μονάδων. Τι να πω, εύχομαι αυτή η προσπάθεια να συνεχίσει, να έχουμε ξανά στο πλάι μας και τη νέα περίοδο την κυρία Ντονέλη και τον Περιφερειάρχη, ή εντάξει, για να μην λένε ότι ανθρώπους εξίσου ικανούς και που αγαπούν πάρα πολύ όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται πραγματικά ανιδιοτελώς, με πολύ τρέξιμο και αρχίσει η φλιαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που ήρθατε. Καλή επιτυχία, γιατί πρέπει να πω, τα παιδιά δεν γνωρίζουν. Ξέρουν ότι βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των βραβευμένων ιστοριών και έργων. Δεν γνωρίζουν τη θέση τους, οπότε εδώ πέρα θα γίνει και η ανακοίνωση. Ένα τελευταίο ευχαριστώ στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που συμμετείχαν και αφιέρωσαν τον δικό τους χρόνο σε αυτή την προσπάθεια. Αλφαβητικά για τις δύο επιτροπές, ο κύριος Κώστας Μανιατόπουλος, ο εικαστικός διευθυντής του Μουσείου Τελιάδ, η κυρία Μουστάκα Ανδρονίκη, εικαστικός εκπαιδευτικός, και ο κύριος Μιχάλης Τσάκαλος, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου. Επίσης ο κύριος Βασίλης Αναγνώστου, συγγραφέας μουσικοπαιδαγωγός, ο κύριος Αθανάσιος Καλαμάτας, εκπαιδευτικός, και η κυρία Μαρία Τζουρά, επίσης εκπαιδευτικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι που είστε εδώ πέρα. Καλή επιτυχία και εύχομαι να τα ξαναπούμε στον τρίτο διαγωνισμό πια. Να του κάνω μια απάντηση μικρούλα. Δεν θα βρείτε εισάξιους. Γιατί? Παρακαλώ, κύριε Περιφερειάρχα. Ο Βνάτσος έλεγε σπίτι που δεν το πεινέψει, πέφτει και πλακώνει. Λοιπόν, το να έχουμε καθηγητή Περιφερειάρχη, πρώην Πρίτανη, καλλιεργημένο και άνθρωπο που αγαπά τον λαό, τον λένε και λαϊκιστή, λαϊκό άνθρωπο, νομίζω 4-1 δεν θα το ξαναβρούμε. Προχωράμε. Αντωνέλη θα βρείτε, Μουτζούρι δεν θα βρείτε. Προχωράμε. Ήταν για το πολιτικό correct μόνο. Ναι, το κατάλαβα ότι ήταν για να κρατήσει ισορροπίες. Λοιπόν, ο διευθυντής πρωτοβάθμιας, ο κύριος Βούλγαρης, παρακαλώ να μας ανακοινώσει τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ και εγώ, με συγχωρείτε που δεν ανέφερα πριν, δεν το είχα στα χέρια μου, την Κριτική Επιτροπή. Βλέπω εδώ τον κύριο Καλαμάτα. Σας ευχαριστούμε που ήρθε και εδώ και όλους. Τον αναγνώστο Βασίλη, τη Τζουρά, τη Μαρία, τον Μανιατόπουλο, τον Κώστα, τη Μουστάκα, την Ανδρονίκη και τον Τζάκαλο Μιχάλη. Και ξεκινάμε λοιπόν, κυρία Γιανακού, να μας φέρετε τα δώρα που έχουμε για τους διαγωνιζόμενους. Να ευχαριστήσω και τη συνεργάτησά μου. Δύο ανθρώποι είμαστε για τον πολιτισμό. Λοιπόν, είναι τι είναι.
Λοιπόν, είναι ένα τάμπλετ. Λοιπόν, Άρη, είναι ένα τάμπλετ. Είναι ένα, όχι, αυτή τη φορά είναι ένα... Εμείς τα αγοράσαμε, αλλά να φανταστείτε, επειδή λέμε ναι, γιατί είναι για τα παιδιά, δεν ξέρουν να περηφανευτούν. Το σκεπτικό ήταν να πάρουμε, αντί για τάμπλετ αυτή τη φορά, ένα notebook, ένα μικρό... Υπολογιστή. Ωραία. Το σκεπτικό ότι τα παιδιά θα μπορούσαν πιο εύκολα να γράφουν εκεί τις ιστορίες. Όχι, και γιατί υπάρχει και έλλειψη και δεν μπορούσαν να συνδεθούν επί κορονοϊού κτλ. Λοιπόν, τα βραβεία θα απονείμει ο Πρίτανης Μουτζουρής. Μετέπονο ο κύριος. Και εσύ. Τι θα πάθουμε με τη μετριοφροσύνη. Κύριε Περιφερειάρχα, δεν είμαστε μοναχοί. Δεν είμαστε εκκλησία. Λοιπόν. Πάμε, ανοίξτε. Κύριε Βουλγάρη, ανοίξτε παρακαλώ, ανακοινώστε. Ξεκινάμε την κατηγορία Α. Ναι, ναι. Πρώτης και δευτέρας τάξης. Άρη. Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Λιπερόπουλος, Δημοτικό Σχολείο Ολοτρόπολης Θερμής, πρώτης τάξης. Είναι. Είναι. Ακούστηκε το όνομα. Είναι εδώ. Βασίλης Λιμπερόπουλος. Βασίλης Λιμπερόπουλος. Δεν είναι. Του λέμε ένα μπράβο και συγχαρητήρια. Το κρατάει ο Άρης ως πέρα. Ναι, ωραία. Πάμε. Προχωράμε. Λοιπόν, στη δεύτερη σειρά είναι ο Παναγιώτης Καραφάνταλος. Ο Παναγιώτης Καραφάνταλος που τα άκουσε το όνομά του και είναι μέσα στη χαρά. Καλώς τον Παναγιώτη. Το σχολείο Μητυλίνης, δευτέρα τάξη. Μπράβο Παναγιώτη. Έλα εδώ. Όχι. Μπες μπροστά εδώ, να βγούμε και μια φωτογραφία που είσαι έτσι ωραίος και επικοινωνιακός. Ε, μπράβο σου Παναγιώτη. Να είσαι καιρός. Το βραβείο σου, κύριε Περιφερειάρχα. Εδώ, να φαίνει το βραβείο του Παναγιώτη. Αυτά για να τα θυμάσαι. Για να γράψεις τα καινούργια, λέει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Πολύ σωστά. Έλα. Αυτός ήταν ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, στην τρίτη θέση είναι η Ελένη Καραγιάννη από το Δημοτικό Σχολείο Παπάδο, δευτέρας τάξης. Ελένη Καραγιάννη. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Έλα, αγάπη μου, εσύ φαίνεσαι ότι θα γίνεις λογοτέχνη. Σε βλέπω. Είσαι πολύ σεμινή. Η μαμά τι λέει, να πάω και να δω στο σπίτι. Για τον πρώτο κάθε κατηγορία. Αυτό είναι στην πρώτη κατηγορία. Ωραία, τι την είναι. Κάθε γιαράκι. Έλα εδώ, έλα, αγάπη μου. Λοιπόν, κοντά στον Περιφερειάρχη θα πας για να κολλήσεις την αγάπη για τη γνώση και στον κύριο Βούλγαρη. Για κράτησε το εδώ. Έτσι, μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο, αγάπη μου. Πάμε στο δεύτερο. Στην τέταρτη θέση είναι επίσης από το Δημοτικό Σχολείο Παπάδου, δευτέρα τάξη, ο Μαρίνος Γιαννίκος. Μαρίνος Γιαννίκος. Το Δημοτικό Σχολείο Γέρας βλέπω σχίζει. Το γυμνάσιο. Γυμνάσιο. Δεύτερα τάξη το γυμνάσιο. Δεύτερα τάξη. Είναι το άλλο το παιδί. Έλα. Παρακαλώ. Έλα Μαρίνο. Κύριε Περιφερειάρχα, δίνετε θέση. Μπράβο Μαρίνο. Για χαμογέλα εδώ να βγεις μια ωραία φωτογραφία. Χαμογελαστός. Έτσι μπράβο. Σε ευχαριστούμε. Μπράβο. Στην πέμπτη θέση, από το τρίτο Δημοτικό Σχολείο Μητυλίνης, δευτέρα τάξη, η Κατερίνα Σπέρκου. Σπέρκου. Για έλα εδώ, Κατερίνα. Σίγουρα. Σίγουρα. Αλήθεια. Όχι, δεν είναι. Με την βαθμολογία εννοώ. Καλά, το καταλάβαμε. Λοιπόν,
πατρόσεστη το παιδί. Περιφερειάρχης, παιδιά, δεν είναι κατά πίσω περιφερειάρχης. Αυτό είναι, δύο διαφορετικά, ένα. Ναι. Όχι, δύο δώσετε. Δεν πειράζει, πήρα το επόμενο, ο Άρης από το άλλο. Ο Άρης, ναι, πάμε. Ένα χειροκρότημα. Επίσης, από το τρίτο Δημοτικό Μυτιλίνης, ο Φώτης Παναγόπουλος. Παναγόπουλος! Ποιος Παναγόπουλος? Ο παππούς, θα του δώσουμε βραβείο, επειδή στο Δημοτικό. Καλώς το Φώτη. Πρόσεξε να μην γίνεις μηχανικός κι εσύ. Γιατί θα σε πρίζουμε. Έλα κοντά. Ρε εσύ, να γίνεις μηχανικός, μην ακούς τι λέει. Λοιπόν, εγώ λέω να μην γίνει, ο Περιφερειάρχης λέει να γίνει μηχανικός. Ο παππούς τι λέει, να γίνει. Να γίνει. Να γίνει. Εντάξει, ένα χειροκρότημα. Χαμογέλα, ωραία, το λείπες. Πάμε. Ο Κωνσταντίνος Πετράς. Ο Κωνσταντίνος Πετράς. Πού είσαι, Κωνσταντίνε? Ε, καλώς τον φοράς και ωραίο πουκάμισο. Αστέρι, είσαι αστερά το πουκάμισο, ε. Μπράβο, αγάπη μου. Κασιανή Φεΐζη, αν το διαβάζω σωστά, τρίτο Δημοτικό Μυτιλίνης. Πώς την είπαμε? Κασιανή Φεΐζη. Έλα, Κασιανή. Η δεύτερη γυναίκα, το δεύτερο κορίτσι, αν δεν κάνω λάθος. Καλώς την Κασιανή. Ω, είσαι και ωραία. Ό,τι θες, πες ό,τι θες. Θέλει να πει κάτι, Κασιανή. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτη φορά που κερδίζω, χωρίς πλάκα. Μιχαέλα Γεωργία Χατζηστυλιανού, Δημοτικό Σχολείο Βαριάς. Έλα, Μιχαέλα, ήταν να μην πάρουμε αμπάριζα οι γυναίκες, δεν μας σταματάνε τώρα. Μπράβο, αγάπη. Θέλεις κάτι να πεις, με συγχωρείτε τα προηγούμενα παιδιά που δεν το σκέφτηκα. Το σκέφτηκε η φιλενάδα μας από εδώ, έτσι. Θέλεις κάτι να πεις? Ευχαριστώ πολύ. Αχ, είμαστε και ντροπαλούλε. Μπράβο, αγάπη. Κατερίνα Σισμανίδου, τρίτο Δημοτικό Μυτιλίνης. Έλα, Κατερίνα, δεν είπα εγώ. Ήταν να μην αρχίσουμε. Καλώστηνα. Θέλεις κάτι να πεις? Όχι. Δεν θέλει, Κατερίνα. Είναι... Δεν μας μιλάει πολύ σήμερα. Πολύ. Μπράβο, αγάπη μου. Και συνεχίζουμε με τη δεύτερη κατηγορία των μαθητών της τρίτης και τετάρτης τάξης. Στην πρώτη θέση είναι η Άννα Σικέλη από το τέταρτο Δημοτικό Μυτιλίνης. Άννα. Είναι η Άννα Σικέλη. Μόνο οι πρώτοι απουσιάζουν. Ναι, τελικά αυτοί που ήταν για να πάρουν το πρώτο βραβείο κρίναν πολύ αυστηρά τον εαυτό τους και δεν ήρθαν. Στη δεύτερη θέση η Κλεονίκη Γραμματή από το 10ο Μυτιλίνης. Κλεονίκη, είσαι καλός να. Του το πάρ' το για τη Σκέλη. Το δεύτερο αυτά. Εσύ δεν το δώσεις. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε. Θα δώσει το γραφείο. Ελάτε. Κάτσε εδώ να δεις το δώσει. Έτσι. Μπράβο, αγάπη μου. Θέλεις να πεις κάτι? Όχι. Ούτε τι είναι θέλει. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο σου. Η Ελισάβετ Χριστόφα, το 7ο Δημοτικό Μυτιλίνης. Ε, η Ελισάβετ Χριστόφα, αλίμονο.
Μπαμπάς Χριστόφας, αρχίσαμε με τα βραβεία, εκλογές έρχονται, άντε. Άντε, δεν τα λέμε τα υπόλοιπα. Καλώς την Ελισάβετ. Ναι. Έλα, αγάπη μου, θέλεις να πεις κάτι? θα βάλεις υποψηφιότητα στο συνδυασμό του μπαμπά σου? Ε, θα βάλει. Να την χειροκροτήσω. Η Αθηνά Μιλωνά από το τέταρτο δημοτικό. Αθηνά, Αθηνά Μιλωνά. Δεν είναι. Το κρατάτε. Η Ευαγγελία Πρέντη επίσης από το δέκατο δημοτικό. Έλα, Ευαγγελία. Αυτό θα το δώσει ο Άρης ο Σπέρκος. Αφού τον πήρα χθες το βράδυ. Συγχαρητήρια, αγάπη μου. Θες να πεις κάτι? Ούτε εσύ. Όλες οι γυναίκες. Άντε, μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Ο Παναγιώτης Τράκας, το Δημοτικό Σχολείο Θερμής. Ο Παναγιώτης ο Τράκας είναι. Δεν είναι, το κρατάμε και αυτό, αλλά είναι χειροκρότημα να του δώσουμε. Η Ευστρατεία Μαρία Πατέρη από το 7ο Δημοτικό. Ευστρατεία, με ωραία κοτσιδάκια. Κύριε Περιφερειάρχα, εσείς θα το δώσετε γιατί έχει ωραία κοτσιδάκια. Όχι, όχι. Γιατί έβγαλα το 7ο Δημοτικό. Α, με τότε υπάρχει διπλός λόγος να το δώσετε. Και ο Περιφερειάρχης έβγαλε το ίδιο σχολείο. Και είχαμε ένα διευθυντή και μας έβρεχε. Ναι, δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Βγάλε λίγο έτσι, μπράβο. Θες να πεις κάτι? Ναι, πες. Από το 7ο Δημοτικό, όπως βλέπετε. Για πες, αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Αχ, όλα είναι ευγενικά. Στο καλό. Να σε καλά. Η Μαρία Καραμπελοπούλου, από το 7ο Δημοτικό επίσης. Έλα, Μαρία, το 7ο. Καλώς να. Θα πεις κάτι? Όχι, δεν θα πει. Θα το δώσει ο Περιφερειάρχης. Στην 7ο Δημοτικό. Έτσι. Και να βγούμε και μία παραγωγή. Η Μαρία Ελένη Καραγιάννη από το 8ο Δημοτικό. Έλα, Μαρία. Ο κύριος Πετρογιάννης να δώσει το βραβείο. Εδώ. Θέλεις κάτι να πεις? Ναι, θέλει να πει η Μαρία. Θέλω να ευχαριστήσω τον παππού. Πες το δυνατά αυτό, γιατί είναι πολύ ωραίο. Θέλω να ευχαριστήσω τον παππού. Ο παππού. Ο παππού σου. Ο παππού σου είναι αυτός που σε έκανε να αγαπάς το βιβλίο. Ε? Ο παππού λοιπόν την έκανε να αγαπά το βιβλίο. Τον ευχαριστεί και τον ευχαριστούμε. Μπράβο, αγάπη μου. Ο παππούς είναι εδώ? Όχι. Λοιπόν. Και ολοκληρώνεται η κατηγορία η δεύτερη με την Αλίκη Σπανού του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλίνη. Αλίκη Σπανού. Θα το δώσει ο κύριος Βούλγαρης στο βραβείο. Πολύ με ταλαιπωρείτε σήμερα. Ναι, ναι, θα σας βγάλουμε υπερορίες, μες την αποργέστε. Μην την αποργέστε. Καλώς να. Λοιπόν, συγχαρητήρια λοιπόν από τον Διευθυντή της Εκπαίδευσης, από τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή, από τους οργανωτές και από όλους εμάς με ένα χειροκρότημα. Θέλεις κάτι να πεις? Όχι. Στο καλό και να προσπαθείς συνέχεια. Αρχίζουμε με την τρίτη κατηγορία. Είναι τα παιδιά που ανήκουν στην έκτη τάξη και πέμπτη. Η Πανδώρα Αθανασίου του 1ου Δημοτικού. Έλα, Πανδώρα! Είναι το πρώτο βραβείο αυτό, έτσι? Ναι, είναι το πρώτο βραβείο, που το πρώτο βραβείο έχει και έναν υπολογιστή. Καλώς. Αυτό θα στο δώσω εγώ. Γιατί σε λένε Πανδώρα και εγώ εύχομαι αυτό το κουτί της Πανδώρας να βγάλει μόνο καλά για σένα. Έτσι. Να είσαι καλά, αγάπη μου.
Αρνητιά σου χρειάζεται. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Ο Γιώργος Κιχαγιάς από το έκτο δημοτικό. Ποιο, ποιο. Ο Γιώργος Κιχαγιάς από το έκτο δημοτικό. Να το ξαναπείτε. Κιχαγιάς Γιώργος. Α. Είναι η δεύτερη θέση. Γιώργο, ποδοσφαιριστής είσαι. Παίζεις θέατρο. Τι γίνεται. Βλέπω πολλούς φαν εδώ. Ε. Ή βάζεις υποψηφιότητα για δήμαρχος, τι κάνεις? Κανένα τα δύο. Αλλά... Όχι, ποδόσφαιρο παίζει. Ποδόσφαιρο παίζεις. Λοιπόν, θέλεις κάτι να πεις εδώ που σε... Ναι, θέλω. Για λέγεται εδώ, να σε βλέπουνε, όχι εμένα. Πρώτον, ευχαριστώ πολύ. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι η ελευθερία δεν είναι μια έννοια ούτε απλή ούτε σύνθετη. Είναι κάτι ενδιάμεσο και μπορεί να δηλωθεί και με τους δύο τρόπους. Για καλά, επίσης τώρα, για πες. Και ευχαριστώ ακόμα μία φορά για αυτό το τέλει. Η νίκη δεν είναι το σημαντικότερο. Η συμμετοχή είναι. Έτσι. Λοιπόν, περνέ. Καταλάβατε. Καταλάβατε περί τίνος πρόκειται και ποια είναι η καριέρα που τον περιμένει. Εγώ δεν λέω τίποτα. Ένα χειροκρότημα και το βραβείο. Δηλώνω θαυμάστριά σου. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, και μάτια εκπληκτικά είναι. Πάμε. Η Μιχαέλα Κολυφά από το Δημοτικό Σχολείο Βαριάς. Τρίτη θέση. Έλα, Μιχαέλα. Κύριε Περιφερειάρχα, καλά, κάτσε να σηκωθείτε. Πάμε. Έλα, μωρό. Θες να πεις κάτι? Μπράβο, αγάπη μου. Συγχαρητήρια, να είσαι καλά. Ένα χειροκρότημα. Η Μελίνα Ισμυριάν από το Δημοτικό Σχολείο Παναγιούδας. Μελίνα, έχεις και όμορφο όνομα. Έλα. Εδώ είναι ο Άρης, λόγω Παναγιούδας. Ναι, ναι. Ο Άρης ως Πέρκος λόγω Παναγιούδας. Έλα. Και το δείχνει με τη μαμά της. Κύριε Περιφερειά. Δεν το βάλετε τον μπροστά, έτσι. Θέλεις να πεις κάτι? Μπράβο. Ένα χειροκρότημα για την Μελίνα. Η Αναστασία Καρδί, Δημοτικό Σχολείο Βαριάς. Να και μια Αναστασία. Έλα και σε περίμενα. Λόγω Βαριάς, λοιπόν, το δίνει το βραβείο ο κύριος Πετρογιάννης. Και λόγω Αναστασίας θέλω μια φωτογραφία μαζί της και δεν μπορεί η Αναστασία, Ελένη, θα πεις δύο κουβέντες. Όχι. Γιατί καλά, υπάρχουν και Αναστασίες που έχουν λίγα λόγια. Μπράβο, χαίρομαι. Χαρά το Παλί, Δημοτικό Σχολείο Βαριάς. Χαρά το Παλί. Έλα, Χαρούλα. Συγχαρητήρια, αγάπη μου, να σε γερεί. Θες να πεις κάτι? Όχι. Ένα χειροκρότημα για την Χαρά. Από το τρίτο δημοτικό, η Αγγελική Μπεκιάρη. Θέλω τον κύριο Καλαμάτα που είναι εδώ, που ήταν μέλος της Επιτροπής για να δώσει αυτό το βραβείο. Η Αγγελική Μπεκιάρη. Έλα, Αγγελική. Είναι άλλο μέλος της Επιτροπής που παραβρίσκεται εδώ. Όχι. Αγγελική, έλα εδώ, παιδί. Φωτογραφία δεν θα βγάλουμε. Θα στα δώσω ο κύριος Καλαμάτας. Εδώ. Και το άλλο, κύριος Καλαμάτας, θα ταλαιπωρήσουμε λίγο. Ο Παναγιώτης ο Μάγερας, επίσης από το τρίτο δημοτικό. Έλα, Παναγιώτη. Είσαι.
Είναι ο Παναγιώτης ο μάγειρας. Δεν είναι, προχωράμε. Ο Δημήτρης Αράπογλου. Ο Δημήτρης Σαράπογλου. Δημήτρη, πολλά κορίτσια σε χειροκροτούν. Τι γίνεται? Μπράβο, αγάπη. Θέλεις να πεις κάτι? Ναι, μισό λεπτό. Κορίτσια, θα σας πει μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ και μπράβο σε όσους πήρα συμμετοχή. Εντάξει, σε εσάς είναι. Προχωράμε. Τέλος, έχουμε κάτι έφημες μηνύες, ναι. Ναι, έχουμε για έφημη μηνία. Ναι, ναι, βεβαίως. Έφημη μηνία. Η Θεοφανό Θεοδοσίου. Θεοφανό Θεοδοσίου. Δημοτικό σχολείο Ερεσού. Δεν είναι, θα της παραδοθεί. Γιώργος Αποστολίδης, 7ο Μυτιλίνης. Γιώργος Αποστολίδης. Δεν είναι, θα του παραδοθεί. Κωνσταντίνος Μιχαήλ Ζαφυρίου, Δημοτικό Σχολείο Κεραμίου. Δεν θα είναι, ναι. Και Αθηνά Σιμινή, Δημοτικό Σχολείο Πέτρας. Ναι, επίσης... Όχι, από την Λίμνο δεν έχουμε. Από την Λίμνο, όχι. Έλα, Αθηνά. Και Αθηνά, τα κατάφερε. Από εκεί, από το πλάι. Από την Πέτρα. Ένα μοναδικό κορίτσι του σχολείου της Πέτρας. Και ήρθες και από την Πέτρα. Μπράβο, αγάπη μου. Είναι μεγάλη μας τιμή που είσαι εδώ. Έλα, έλα. Είναι και μια κούκλα. Και Πέτρα, που το συζητάμε. Μπράβο. Ο Περιφερειάρχης θα σου το δώσει. Τα μαλλιά θα τα πιάνεις έτσι. Κάτσε να στα κάνω εγώ να δεις. Έτσι. Να είναι ωραία. Απολύεσαι. Κύριε Περιφερειάρχη, για να κλείσουμε. Εδώ. Αθηνά, θέλεις κάτι να πεις? Όχι. Ωραία. Κι άλλο ένα όνομα που ξεχάστηκε στην τρίτη κατηγορία. Ποιο είναι, Άρη? Μαριάνθη Δημούδα. Μαριάνθη Δημούδα, παρακαλώ. Ο 8ο Δημοτικό. Ο 8ο Δημοτικό. Στην τρίτη κατηγορία. Κύριε Περιφερειάρχη, ευχαριστώ εσείς και να κλείσουμε. Ένα χειροκρότημα. Θα έχεις να πεις κάτι αγάπη μου. Ωραία. Κάτι που αμελήσαμε να πούμε είναι ότι πρώτον οι νικητές με την νίκη τους δίνουν στη βιβλιοθήκη του σχολείου τους 10 βιβλία επιπλέον και ότι η φετινή έφημος μια φορά παιδιά τα οποία είτε ήταν μόνα τους από την τάξη τους που πήραν μέρος ή από όλο το σχολείο τους. Ας πούμε η Αθηνά που μόλις βραβεύτηκε ήταν το μοναδικό κορίτσι από το Δημοτικό της Πέτρας. Και επίσης φέτος είπαμε να βραβεύσουμε και τα δημοτικά τα οποία σε ποσοστό σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών που έχουν είχαν τις περισσότερες συμμετοχές. Το φετινό σχολείο με τις περισσότερες συμμετοχές αναλογικά με τον αριθμό των μαθητών του είναι το Δημοτικό της Βαριάς. Φιλελεύθερο μοντέλο βέβαια είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων. Καλό είναι. Είχαν πολλές, ήταν και άλλα σχολεία, πολλές συμμετοχές. Απλά έτυχε. Ευελπιστούμε ξανά να δούμε περισσότερους και την επόμενη χρονιά. Ευχαριστούμε παιδιά που ήσασταν εδώ, ευχαριστούμε τους γονείς, ευχαριστούμε τον Ορέστη τον Μιχαλακέλη και προχωράμε με τις βιβλιοθήκες μας. Έχουμε 9 σχολεία και 8 φορείς. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω όχι από το σχολείο, κύριε Περιφερειάρχα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι η Ιερά Μονή Υψηλού κατέθεσε αίτημα για να πάρει βιβλία για τη βιβλιοθήκη. Δεν είναι κάτι, Πάτερ, που το έχουμε συνηθίσει. Νομίζω ότι μας θυμά όλους
ότι άνθρωποι της ιεροσύνης ενδιαφέρονται για να έχουν στη διάθεση των ανθρώπων που φιλοξενούν βιβλία πέρα από αυτά που είναι θρησκευτικού περιεχομένου. Να έλθετε παρακαλώ για να σας τα παραδώσουμε και σας ευχαριστούμε. Κύριε Περιφερειάρχη, είναι μισό λεπτό να σας τα βάλω, ωραία. Εγώ θέλω ένα χειροκρότημα για τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας για την πρωτοβουλία του αυτή. Σας ακούω. Θα ήθελα καλημέρα σε όλους. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλη την ωραία αυτή εκδήλωση και σίγουρα τον καθηγούμενο της Ιεράς Ιμονής, τον πατέρα Πρόχωρο Ζιβραγουδάκη, που αυτόν εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλους εσάς ότι η παιδεία ξεκινάει μέσα από το βιβλίο. Ό,τι μπορούμε να μάθουμε πέρα από κάθε τι βιβλίο, είτε θρησκευτικό, είτε ιστορικό, είτε, να το βάλουμε στην καρδιά μας, γιατί έτσι έρχεται η καλλιέργεια στην ψυχή μας, που είναι το παν. Και μία συμβουλή σε όλα τα μικρά τα παιδάκια εδώ πέρα, να ακούτε πάντα τους καθηγητές και τους γονείς σας. Να είστε καλά, η Παναγία μαζί σας. Ναι, βέβαια. Είναι... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να πάτε στο καλό. Εμείς ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε και τον ηγούμενο, για αυτή, τον Πρόχωρο, για αυτή την πρωτοβουλία. Λοιπόν, στα σχολεία. Το τρίτο δημοτικό σχολείο Μυτιλίνης έχει δηλώσει, είναι κάποιος εκπρόσωπος για να παραλάβει τα βιβλία. Δεν ακούω. Είναι κάποιος εκπρόσωπος από το τρίτο. Εδώ. Ελάτε. Κύριε Περιφερειάρχη, εσείς θα παραδείτε. Για τη βιβλιοθήκη, λοιπόν, του τρίτου δημοτικού σχολείου Μυτιλίνης, ναι. Θέλετε, λοιπόν, να πείτε κάτι? Όχι. Ευχαριστώ όχι. Πάρα πολύ. Ευχαριστείτε πάρα πολύ. Ωραία. Και εμείς ευχαριστούμε που εμπλουτίζετε τις βιβλιοθήκες των σχολείων με βιβλία που δεν μπορούν να βρουν οι μαθητές στα σχολεία τους. Το πέμπτο δημοτικό σχολείο Μυτιλίνης, υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος? Πέμπτο δημοτικό, να κρατηθούν στην άκρη. Αλλά θα το θυμάσαι ως πέμπτο δημοτικό, Νικολέτα. Έλα εδώ, πέμπτο, στο σημειώνω. Α, έχεις λίστα, ωραία. Λοιπόν, το έκτο δημοτικό σχολείο Μυτιλίνης είναι κάποιος εκπρόσωπος. Όχι εσύ. Ρε παιδιά, να βοηθήσετε την Νικολέτα από μπροστά να μου τα βάζει, γιατί είναι βαριά. Την έχουμε κάνει και αυτοφόρο. Λοιπόν, μπράβο σας για την πρωτοβουλία να δηλώσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό για μας να είμαστε σήμερα εδώ. Όπως βλέπετε, πήραμε και δώσαμε όμως πολύ χαρά. Να συνεχίσετε έτσι, να εμπλέκουμε τα παιδιά και το βιβλίο, να είμαστε όλοι χαρούμενοι, να έχουν προκοπή και πρόοδο. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, εσείς οι εκπαιδευτικοί. Βάζουμε πλάτη ως Περιφερειακή Αρχή και εσείς να προχωράτε. Να είστε καλά. Πάντως, στην παιδική μου ηλικία, όταν πήγαινα στο 7ο δημοτικό, κύριος αντίπαλος μας στα σπορ ήταν... Δεν ακούγεστε. Δεν το δημοτικό. Μάλιστα. Πέστε το εδώ. Όταν πήγαινα στο 7ο δημοτικό, το 6ο δημοτικό ήταν ο αντίπαλός μας. Σε επιδόσεις και στα σπορ. Οπότε είναι σημαντικό να έχεις άξιους αντιπάλους. Σωστό, βέβαια. Να πάτε στο καλό. Εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε το γυμνάσιο Λύκειο Ιππίου. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος για να παραλάβει? Ήπιος. Κανείς. Ήπιος. Γιάννης και Αριστίδης Δελής, 6ο γυμνάσιο Μυτιλίνης.
Υπάρχει εκπρόσωπος. Ναι, τώρα τούτα όμως, ενώ έχουν ειδοποιηθεί, τέλος πάντων. Έχουν ειδοποιηθεί όλοι. Όλοι. Γυμνάσιο Πλωμαρίου. Εκπρόσωπος. Εγώ. Α, ναι, έχουμε τον κύριο Μουτζούρα να τα παραλάβει. Γυμνάσιο Γέρας. Είναι λιγότερα, γιατί σε εσάς δεν περιλαμβάνονται αυτά που είχατε πάρει πέρυσι. Μη σας τα δίνουμε δύο φορές. Θέλετε κάτι να πείτε? Συγχαρητήρια για την προσπάθεια των παιδιών κυρίως, αλλά και της περιφέρειας και όλων των φορέων που στηρίξατε αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εύχομαι να συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί και την καινούργια χρονιά. Λοιπόν. Δεν μπορώ να κάτσετε. Τώρα θα τελειώσουμε. Γυμνάσιο Μανταμάδου, υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος? Είναι και το μέλος της Κρητικής Επιτροπής εδώ, ο Βασίλης Αναγνώστου. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη, που ήρθες. Είναι γιορτή των γραμμάτων για μας και μας θυμάει η παρουσία σου. Γυμνάσιο Μανταμάδου, εκπρόσωπος? Όχι. Γενικό Λύκειο Μανταμάδου? Δεν βρίσκεται. Πάμε. Βιβλιοθήκη Βρύσας. Κωνσταντίνου Τσέλεκα. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος να παραλάβει τα βιβλία του? Τώρα. Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Περιοχής Αργένου. Εκπρόσωπος για παραλαβή βιβλίων? Πελοποννήσιοι Λέσβου, είναι κανένας Πελοποννήσιος εδώ? Σαν να βλέπω έναν με ένα μεγάλο κεφάλι. Αλλά η πρόεδρος... Όχι, δεν είμαι η πρόεδρος, είμαι μέλος στο ΔΣ. Λοιπόν, φέτος λοιπόν η πρόεδρος σας έβαλε τα γυαλιά σε τι. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στην Περιφερειακή Αρχή για αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε και μας προσφέρετε αυτά για την βιβλιοθήκη μας και στα παιδιά εις ανώτερα να πάνε και ακόμα καλύτερα του χρόνου. Πολύ ωραία. Θα παρακαλούσα για λίγη ησυχία, παρακαλώ. Και εμείς ευχαριστούμε το Σύλλογο Πελοποννησίων που προάγει με την κίνηση αυτή τα λεσβιακά γράμματα, αλλά και γενικώς με όλες τις κινήσεις σας. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λέσβου τα προμηθεύτηκε από το γραφείο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοχωρίου Παναγία Κρυφτή είναι κάποιος εκπρόσωπος. Κρατούνται και αυτά. Η Λέσχη Πλωμαρίου Βενιαμίνο Λέσβιος είναι. Βεβαίως. Καλώς τον και καλώς τον. Καλώς τον θεολόγο. Λοιπόν, θες να πεις κάτι, καλέ μου? Η Λέσχη Πλωμαρίου στις 10 Αυγούστου συμπληρώνει 145 χρόνια ζωής. Έχει ψηφιοποιήσει όλο το αρχείο της και μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα της, από βιβλία, χειρόγραφα κτλ. Και αυτά βέβαια τα βιβλία, κάποτε κάποιοι θα τα ψηφιοποιήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς. Γεια σου, θεολόγο. Η Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών θα πάρετε έτσι. Λεσβιακές μελέτες. Το πρώτο που τους δωρίζουμε προέρχεται από τους ίδιους. Από εμάς, αυτό θα έλεγα ότι υπάρχει μια πρωτοτυπία εδώ. Περιλαμβάνουμε το βιβλίο που εκδώσαμε εμείς. Εντάξει, όχι, δώσατε, πουλήσατε. Πουλήσαμε. Το αγοράσαμε. Λοιπόν, για να σας βοηθήσουμε. Εντάξει, θα τη λήξη της σημερινής εκδήλωσης θα την κάνει ο Περιφερειάρχης. Εγώ απλώς θέλω να καταθέσω το σημερινό βίωμα για αυτόν τον τόπο. Αυτός ο τόπος άνθησε, ανθίζει και θα ανθίζει πάντα στον χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης.
Εύχομαι και όταν εμείς φύγουμε την επόμενη πενταετία, η επόμενη Περιφερειακή Αρχή να έχει στόχο αυτό. Άλλωστε, ξέρετε, είμαστε η μοναδική περιφέρεια, ακριβώς γιατί δίνουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα της οικονομίας που θεωρούμε ότι είναι ο πολιτισμός, η οποία με έμπνευση περιφερειάρχη έχει αντιπεριφέρεια οικονομικών και πολιτισμού. Είναι οικονομικό μέγεθος ο πολιτισμός και οικονομικό μέγεθος. Και η οικονομία για μας είναι διαχείριση πολιτισμού. Κύριε Περιφερειάρχη, τη λήξη παρακαλώ. Τη λήξη και ευχαριστώ όλους που ήρθανε. Και τους βραβευθέντες. Με συγχωρείτε κύριε Περιφερειάρχα. Ο Άρης ο Σπέρκος ξέχασε τον Νικόλα τον Νικολαίδη. Είναι ο Νικόλας ο Νικολαίδης. Έλαγα από μου χίλια συγγνώμη. Αλλά συμβαίνουν αυτά όταν υπάρχουν αυθόρμητα πράγματα. Ναι. Συγχαρητήρια από μένα και θέλω ένα χειροκρότημα για τον Νικόλα.